Καλημέρα σας. Έχω την αίσθηση ότι εσείς έχετε την καλύτερη εικόνα. Μπορείτε να μας μεταφέρετε αυτή τη στιγμή. Μόλις προσγειωθήκαμε με τον αρχηγό, μετά το συντονισμό που συνεχίζεται των αέριων μέσων, ήταν μια δύσκολη φωτιά με τεράστιες φλόγες στα 20 μέτρα, με μέτωπο πολύ κοντά στα σπίτια. Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα όταν αυτό ξεσπάει στον Ημιτό. Η αντίδραση νομίζω όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν ακαριαία. Το κράτος είναι εδώ, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Όλοι όσοι έπρεπε να εμπλακούν, ενεπλάκησαν με την ευθύνη και τη σοβαρότητα που αρμόζει. Ο Υπουργός από την πρώτη στιγμή ήταν μαζί μας και συντόνισε τα πάντα. Νομίζω ότι έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε. Παρά τα αυτά, έχει μια αξία. Οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς. Και να συνεχίσουμε την προσπάθεια με την ευθύνη και τη σοβαρότητα που πρέπει σε αυτές τις στιγμές. Κύριε Γενικέ, έχουμε ακόμη εστίες προφανώς, οι οποίες είναι επικίνδυνες. Έχουν αυτή τη στιγμή πυροσβέστες μας, όμως προετοιμαστήκαμε για τα χειρότερα. Εάν πέρναγε την κορυφογραμμή, θα κινδύνευαν πόλεις. Ενεργοποιήσαμε πρωτόκολλα εκένωσης, στεγανοποιήσαμε την Κατεχάκη. Όλα πήγαν όπως έπρεπε, δεν χρειάστηκε. Αυτή τη στιγμή δίνουμε τη μάχη για να μπορέσουμε να τελειώσουμε. Έχει σβήσει. Έχει σβήσει η φωτιά στην κορυφογραμμή ή είναι σε ύφεση? Η φωτιά δεν έχουμε φλόγες, αλλά έχουμε μικρές μεγάλες αναζωπηρώσεις που παλεύουμε τα ενέργεια μέσα και τις επίγειες δυνάμεις. Μάλιστα. Πρέπει να κλείσω, σας ευχαριστώ. Ναι, κύριε Γενικέ, ευχαριστούμε τον κύριο Χαρδαλιά.